Είμαστε σήμερα 3 Ιουλίου. Αν θυμάστε, από τις 30 Ιουνίου θα έπρεπε να λειτουργεί τηλεδιοίκηση, σύμφωνα με τις εξαγγελίες του Μαρτίου. Νομίζω το θυμάστε αυτό. Αυτές ήταν οι εξαγγελίες. Τέλος Ιουνίου λειτουργεί τηλεδιοίκηση. Δεν ισχύει αυτό στην περιοχή της Λάρισας. Δεν έχει γίνει. Και περιμένουμε τώρα να πότε θα καταθέσει την αίτηση για να δούμε αν θα πιστοποιηθεί το σύστημα και πότε αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί, το σύστημα της τηλεδιοίκησης. Άλλο η πιστοποίηση και άλλο η έναρξη λειτουργίας, λοιπόν. Ναι, πρέπει να γίνουν και δοκιμές προφανώς, να συνδεθούν οι σταθμοί. Πάντως το σύστημα δεν έχει ξεκινήσει να λειτουργεί καθόλου. Είμαστε στην ίδια κατάσταση που ήμασταν και πριν τα τέμπια αυτή τη στιγμή. Και περιμένουμε να δούμε και εμείς με ενδιαφέρον πότε θα γίνει πραγματικότητα η εξαγγελία του Μαρτίου. Ποιες είναι οι βασικές παρατηρήσεις, γιατί έρχεστε και πανέρχεστε με εμφατικό τρόπο, περιγράφετε καταστάσεις απίστευτες που συμβαίνουν ακόμη και τώρα και που κυρίως στηρίζονται στην εμπειρία και την, εγώ θα το πω, και την αυτοθυσία όσων εργάζονται στις γραμμές, αλλά ποιο είναι το βασικό θέμα που προκύπτει? Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο ζητήματα. Το ένα είναι το πώς όταν προκύπτει ένα θέμα το διερευνούμε. Έτσι, και το δεύτερο είναι η λειτουργία των συστημάτων. Αυτό που λέτε κι εσείς, ότι μέχρι στιγμής τα πράγματα γίνονται εμπειρικά, έτσι όπως γινόντουσαν πριν. Με τη δική μας παρέμβαση όμως, που σημαίνει ότι έχουν μειωθεί οι ταχύτητες, σημαίνει ότι υπάρχει μια πίεση προς εμάς να γίνουν δρομολόγια στην περιφέρεια σε γραμμές που ακόμα δεν είναι λειτουργικές κατά τη δική μας άποψη. Να σας δώσω να καταλάβετε, μόλις χθες ένα τρένο ξεκίνησε να πάει για την Δράμα και δημοσιεύσαμε το βίντεο το οποίο αντιμετώπισαν οι συνάδελφοί μας χθες στα social media. Και πραγματικά αφορούμε πόσο ο ΣΕ με τόση ευκολία δίνει εντολές χωρίς να έχει ελέγξει την υποδομή του. Οι συνάδελφοι έκαναν το αυτονόητο, αυτά που προβλέπονται από το επάγγελμά μας. Το δεύτερο ζήτημα αφορά το πώς αντιμετωπίζεται ένα συμβάν που παίρνει δημοσιότητα λόγω της ύπαρξης του εγκλήματος των Τεμπών, όπως είπατε και εσείς. Εκεί έχουμε το κενό, το ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη χώρα ανεξάρτητη επιτροπή διερεύνησης συλλογικών συμβάντων και ατυχημάτων. Με αποτέλεσμα ο καθένας να δίνει μια εντολή σε όποιον φορέα τον εξυπηρετεί για να βγάζει πορίσματα για αυτά τα συμβάντα. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι ερχόμαστε σε πολλές περιπτώσεις όπου ο ελεγχόμενος κάνει επί της ουσίας έλεγχο στον εαυτό του, αυτό που έχουμε πει εδώ και 4 μήνες εμείς, με αποτέλεσμα τα πορίσματα τα οποία βγαίνουν να μην βοηθούν στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων, γιατί δεν καταγράφουν την ουσία, προσπαθούν πίσω από αυτά να καλύπτουν τις ευθύνες τους οι ίδιοι που ελέγχουν τον εαυτό τους, κύριε Σαχίνη. Έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία περιμένουμε και εμείς να δούμε πότε θα τελειώσει. Περιμένει και η Ευρωπαϊκή Ένωση πότε θα τελειώσει, να σας πω, γιατί εμείς ενημερώσαμε την DG Move και συμφωνήσαμε στο Α, ας πούμε, του διαλόγου που είχαμε, ότι αυτή η ανεξάρτητη επιτροπή η διερεύνηση συμβάντων σιδηροδρομικών πρέπει επιτέλους να ξεκινήσει να λειτουργεί, να στελεχωθεί και να απευθυνόμαστε σε αυτή όλοι όταν έχουμε ένα συμβάν στο σιδηρόδρομο. Κύριε Γενιδούνια, στα πριν, στην ιστορία της τραγωδίας των Τεμπών, είστε ικανοποιημένοι από την πορεία των ερευνών, των πορισμάτων και των εξελίξεων και κατά τη γνώμη σας προκύπτουν πια αμίγως και πολιτικές ευθύνες? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο αυτό. Έτσι. Δηλαδή έχουμε για το Σωματείο των Μηχανοδηγών όποια πορίσματα και αν βγήκανε, είτε αυτό είναι από την Επιτροπή Γεραπετρίτη, είτε είναι από την Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων που όρισε ο επέτης ανακριτής μαζί με την αστυνομία, είτε είναι ακόμα και οι συγγενείς που είχαν εκδώσει ένα πόρισμα εμπειρογνώμων που ορίσανε, είχαν κάνει μια συνέντευξη τύπου. Αυτό που βγαίνει κοινώς είναι αυτό που είπε το σωματείο μας, ότι αν λειτουργούσαν τα συστήματα, κύριε Σαχίνη, στην περιοχή ασφαλείας και ιδιαίτερα η τηλεδιοίκηση και οι υπηρεσίες, το δυστύχημα αυτό δεν συνέβαινε ποτέ. Άρα από αυτή την πλευρά των πορισμάτων, οι θέσεις του σωματείου μας έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως. Από την πλευρά τώρα της δικαιοσύνης, έχουμε δύο προφυλακισμένους, ένας εργαζόμενος και ένα μικρό στέλεχος, ούτε καν μεσαίο δεν το χαρακτήριζα, από τη διοικητική πυραμίδα του ΟΣΕ. Έχουμε κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί σε 5 διευθυντές, οι οποίοι παίρνουν συνεχώς παρατάσεις για να καταθέσουν τις απολογίες τους. Περιμένουμε και εμείς να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή η ανακριτική, πού θα απαγγελθούν κατηγορίες και προφανώς αν η δικογραφία θα διαβιβαστεί στη Βουλή. Γιατί όλοι όσοι αυτή τη στιγμή απολογούνται, εξ όσων έχω καταλάβει εγώ, παρακολουθούνται και ο σωματείο τη δικογραφία, έτσι. Είναι ότι ο ένας λέει: εγώ είχα ενημερώσει τους παραπάνω μου. Είχα ενημερώσει δηλαδή τους αμέσως παραπάνω προϊσταμένους μου.
καταλαβαίνετε ότι αυτή η πυραμίδα κάποια στιγμή φτάνει και σε πολιτικά πρόσωπα. Δεν είναι. Δηλαδή, όταν θα απολογηθεί κάποιο και θα πει ήταν γνωστά τα προβλήματα αυτά στην πολιτική ηγεσία, στου γενικού γραμματεί, εκεί νομίζω ότι προκύπτουν, αν κρίνει η δικαιοσύνη, και ευθύνε για πέραν των διοικητικών στελεχών. Και να δούμε αν θα μεταβιβαστεί η υπόθεση στη Βουλή, η δικογραφία στη Βουλή, προ να γίνουν οι απαραίτητε επόμενε ενέργειε. Κάτι τελευταίο θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γεννηδούνια, διότι εσείς διαρκώς φαίνετε στο προσκήνιο τα πραγματικά ζητήματα της καθημερινότητας. Βεβαίως έχουν πέσει τα φώτα, με ελάχιστους συναδέλφους να βλέπω να παρακολουθούν σε καθημερινό πεδίο. Όταν βγαίνει ο εξυγχρονισμός του δικτύου βγαίνει εκτός ταμείου συνοχής, να το πω έτσι. Τι πολιτικό ενδιαφέρον στην πραγματικότητα υπάρχει για το σιδηρόδρομο? Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω. Τώρα που έχει καταρρεύσει πλήρως μέσα από τα πορίσματα ο μύθος της, πώς τη λέγανε, τοπικής, άλλο εφεύρημα, τηλεδιοίκησης, δεν θα έπρεπε κάποιοι το λιγότερο να βγουν δημόσια να ζητήσουν συγγνώμη για την πολιτική εξαπάτηση? Κοιτάξτε, καταρχήν θα πρέπει να ζητήσουν συγγνώμη από τους εργαζόμενους, εμάς δηλαδή και τις οικογένειες των θυμάτων, που γινόταν όλη αυτή η προσπάθεια, η προπαγάνδα, να την πω εγώ, η καθημερινή, με συνταξιούχους να παρελάβουν στις τηλεοπτικές οθόνες, στα ραδιόφωνα παντού, και να προσπαθούν να πείσουν για κάτι το οποίο δεν είναι υφίστατο, τον όρο τοπική τηλεδιοίκηση. Προφανώς η συγγνώμη θα ήταν αυτονόητη, αλλά σε αυτή τη χώρα είναι λίγο δύσκολο να δοθεί, όταν είναι και μάλιστα εγώ απορώ σε κάτι τόσο προφανές, έτσι, ότι. Βγαίνει το πόρισμα των εμπειρογνωμών, όπως η δικαιοσύνη, και λέει ότι όχι μόνο δεν υπήρχε τοπική τηλεδιοίκηση, υπήρχε τοπικός πίνακας χειρισμού, ο οποίος και αυτός δεν λειτουργούσε όπως θα έπρεπε, κύριε Τσαχίνη. Είχε προβλήματα δηλαδή ακόμα και αυτός. Έτσι. Mm-hmm. Και ας σκεφτούμε τώρα τι γινόταν τις πρώτες μέρες μετά το δυστύχημα ή τον πρώτο μήνα μετά το δυστύχημα, όταν τα φώτα ήταν στραμμένα πάνω στην υπόθεση, γιατί τώρα πολύ σωστά το λέτε. Το θέμα δεν είναι στην δημοσιότητα, ελάχιστοι ασχολούνται. Και ας καταλάβουμε το πώς έγινε μια προσπάθεια διαμόρφωσης κοινής γνώμης ότι για όλα αυτά είναι άνθρωποι. Αυτή ήταν τότε η προσπάθεια. Ότι τα πάντα λειτουργούσαν, υπήρχαν τοπικές τηλεδιοικήσεις, το τρένο το βλέπαμε για 12 λεπτά. Όχι, θα πάταγε το κουμπί ο σταθμάρχης και θα πάγανε τα τρένα. Και τα ακούγαμε εμείς επαγγελματίες και λέγαμε, αν αυτό γίνεται και εμείς ζούμε μια κατάσταση, φαντάζομαι ότι γίνεται σε άλλα πεδία της ζωής του τόπου αυτού. Έτσι. Εγώ αυτό το καταθέτω σαν προσωπική εμπειρία. Τώρα, το δεύτερο στο οποίο αναφερθήκατε για την απένταξη από το δίκτυο. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, για να φτιαχτεί κάποιο μέσο στη χώρα και να λειτουργήσει, χρειάζεται πολιτική βούληση. Αυτή τη στιγμή ο σιδηρόδρομος, πέρα από αυτό που είπατε πολύ σωστά, ότι η τηλεδιοίκηση βγήκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, το γιατί δεν μας το έχουν εξηγήσει ακόμα. Εγώ φαντάζομαι ότι επειδή θα έρθει η κοινότητα η ευρωπαϊκή και θα ζητήσει. Λόγω και εξέταση του ζητήματος για το πού βρίσκονται τα έργα, θα μεταφέρουν σε εθνικούς πόρους για να αποφύγουμε την δικαστική διερεύνηση του ζητήματος. Μια εξήγηση δικιά μου δίνω. Να πω ότι σήμερα στο σιδηρόδρομο, κύριε Σαχίνη, είναι κυριαρχική υποχρηματοδότηση. Δεν είναι μόνο ότι βγήκε το έργο αυτό από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε εταιρείες που παρέχουν έργο για τις άγονες λεγόμενες γραμμές, οφείλονται δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, ο οργανισμός διαχείρισης υποδομής, ο οποίος πρέπει να συντηρήσει το δίκτυό του, δεν λαμβάνει τα τέλη υποδομής από τις εταιρείες, αυτά που πρέπει να πληρώσουν δηλαδή για να κυκλοφορήσει το δίκτυό του, γιατί και αυτές με τη σειρά τους δεν πληρώνονται από το κράτος για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Έχουμε μια αλυσίδα γεγονότων δηλαδή που δείχνει ότι δεν υπάρχει πραγματική βούληση το μέσο να λειτουργήσει σωστά. Και αυτό είναι που μας ανησυχεί εμάς τους μηχανοδηγούς, και αυτό τονίσαμε στην τελευταία ανακοίνωσή μας. Ότι δεν γίνεται να κυριαρχεί αυτή η κατάσταση υποχρηματοδότησης και να προσπαθούμε να χτίσουμε παλάτια στην άμμο, να το πω εγώ λαϊκά, όπως το λέω ο κόσμος. Ή θα βάλουμε ουσιαστικά κάτω το ζήτημα να φτιαχτούν αυτά τα συστήματα, να λειτουργήσει ο σιδηρόδρομος, να χρηματοδοτηθεί με βάση αυτά τα οποία έχουν ψηφίσει. Έτσι. Δεν ζητάμε παραπάνω χρηματοδοτήσεις. Αυτά που έχουν ψηφιστεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση και από την πιο προηγούμενη να δίνονται στην ώρα τους. Να χρηματοδοτείται ο ΣΕ, να χρηματοδοτείται η λειτουργία. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσει να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και μάλιστα, όταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας είπαν ότι είμαστε η χώρα με τις λιγότερες χρηματοδοτήσεις στο πλέον οικολογικό και οικονομικό μέσο μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, κύριε Σαχίνη.